Δεύτερον, ναι. Το, μέχρι το 16 η κυβέρνηση έχει ψηφίσει μέτρα που πρέπει να πάρει. Συγκεκριμένα για να μην. Πρέπει να πάρει αύξηση φορολογίας, έμεσης φορολογίας, 5,6 δις το 15 και το 16 και μείωση δημοσίων δαπανών, μάλλον στην υγεία, 2 δις. Τρίτον, η έκθεση του Δουνουτού λέει ότι υπάρχουν δύο θέματα ανοιχτά. Πρώτον, ένα δημοσιονομικό κενό 2 δις το 15, το οποίο μπορεί να χρειάζεται διορθωτικές κινήσεις, αυτό που προκαταβολικά... Ναι. Η επιστολή λέει ότι αν χρειαστεί θα πάρουμε τις διορθωτικές κινήσεις. Και το τελευταίο σημείο που επισημαίνει είναι ότι υπάρχει ακόμα ένα ανοιχτό θέμα, 12 δις χρηματοδοτικό κενό, το οποίο συνάδει με αυτό που λέει ο Σόιμπλε, ότι θα χρειαστεί κάποια χρήματα η Ελλάδα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, νέο μνημόνιο ή όχι. Συνεπώς αυτά τα θέματα είναι δεδομένα. Μόνο η κυβέρνηση στρουθοκαμιλίζει και εδώ. Συγγνώμη, και τα 5 μήνες τώρα λέει ότι δεν υπάρχει, τελειώσαν όλα, δεν υπάρχουν νέα μέτρα. Πλάκα. Ακούει 12 δις και παθαίνει κάτι. Διότι σου λέει, αν βάλανε ένα χαράτσι για 500 εκατομμύρια, για 600 εκατομμύρια, αν μας λείπουν 12 δις, καταστραφήκαμε. Δεν καταλαβαίνει, δεν είναι ταμιακό κενό αυτό. Δεν μας λείπουν αυτά. Αυτά είναι όχι από τις πρωτογενείς δαπάνες, αυτά, αν ισχυρίζεται το Δουνουτού, ότι αυτά λείπουν από τη χρηματοδότηση του χρέους. Μπράβο. Λοιπόν, η συζήτηση για την ελάφρυνση του χρέους δεν ξεκίνησε ακόμα. Και αν, επειδή διάβασε προσεκτικά ο κύριος Σταθάκης την έκθεση του Δουνουτού, όπως τη διάβασα κι εγώ, εάν δείτε τι λέει για τους στόχους, την επίτευξη του στόχου του χρέους και το πώς θα γίνει ελάφρυνση από εδώ και πέρα, ήδη αυτοί μόνοι τους συζητάνε για τρόπο ελάφρυνσης που θα οδηγεί περίπου σε 7% μείωση του χρέους, που είναι 15 δις αυτά, 14 δις αυτά, αν θέλετε. Άρα λοιπόν, πριν ξεκινήσει, γιατί λένε κάπου ότι θα είναι κάτω από το... θα ληφθούν τα μέτρα ώστε να είναι κάτω από το 120% του ΑΕΠ το 2022. Λοιπόν, πριν ξεκινήσει η κουβέντα για τη μείωση του χρέους, δεν μπορείς να μιλάς για χρηματοδοτικό κενό. Τώρα ξεκινάει, θα δούμε πόσο θα κερδίσουμε εσείς από αυτό. Εσείς που ξέρετε από αυτά, εάν υποθέσουμε ότι θα ευοδοθούν οι συνομιλίες, όποιος τις κάνει, για το χρέος, θα κρατήσει λιγότερο από ένα χρόνο. Δηλαδή για συνομιλίες. Ναι, όλο αυτό το πράγμα. Οι συνομιλίες θα είναι πολύ λιγότερο. Για το φθινόπωρο συζητάμε. Για να ολοκληρωθεί, να περάσει από τα κοινοβούλια. Ο στόχος είναι αυτός. Τουλάχιστον.